Την Κυριακή των Βαΐων ακολουθεί Μεγάλη Εβδομάδα ή Εβδομάδα των Παθών. Κατά την ημέρα αυτή εορτάζεται η ανάμνηση της θριαμβευτικής εισόδου του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, όπου κατά τους συγγραφείς των Ιερών Ευαγγελίων, οι Ιουδαίοι τον υποδέχθηκαν κρατώντας βάγια και απλώνοντας το έδαφος στα ρούχα τους, ζητοκράβγαζαν «Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Κατά τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, η εορτή της ανάμνησης αυτής τελούνταν μαζί με την Ανάσταση του Λαζάρου. Αργότερα, η δεύτερη μετατέθηκε κατά μία μέρα πριν, το λεγόμενο Σάββατο του Λαζάρου. Η Κυριακή αυτή, τόσο στην Ανατολική όσο και στη Δυτική Εκκλησία, θεωρείται ως αρχή των Αγίων Παθών. Παρά το χαρμόσυνο χαρακτήρα της, αρχικά η κατάλυση ψαριών, λαδιού και κρασιού την ημέρα αυτή θεωρήθηκαν ασυμβίβαστα προς την ιερότητα της Μεγάλης Εβδομάδας και της ακολουθούμενης νηστείας, προσαρμόζοντας αυτή ανάλογα. Η παραπάνω ανάμνηση τιμάται ιδιαίτερα με εξέχουσα υμνολογία και μεγαλοπρεπή λειτουργία, στο τέλος της οποίας διανέμονται βάγια που έχουν προηγουμένως ευλογηθεί κατά την ακολουθία του όρθρου. Στις πρώτες εκκλησίες εορταζόταν η μνήμη αυτή με αναπαράσταση του γεγονότος, συγκεκριμένα στους Αγίους Τόπους, κατά τον 4ο αιώνα, ο επίσκοπος, ξεκινώντας με πομπή από το όρος των Ελαιών, εισερχόταν στα Ιεροσόλυμα επί πόλου Όνου, περιστοιχιζόμενος από τον κλήρο, ενώ οι πιστοί προπορεύονταν κρατώντας κλάδους φοινίκων. Στους δε βυζαντινούς χρόνους τελούνταν ο λεγόμενος περίπατος του Αυτοκράτορα, όπου η πομπή ξεκινούσε από τα Ανάκτορα, στην οποία συμμετείχε ο Αυτοκράτορας κρατώντας την εικόνα του Χριστού, πλαισιωμένος από το Ιερατείο, όπου και κατέληγε στην Αγία Σοφιά. Της αυτοκρατορικής αυτής πομπής ηγούνταν ο Λαμπαδάριος, ο οποίος έψελνε «Εξέλθετε έθνη και Θεός σας σήμερον τον Βασιλέα των Ουρανών». Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Βαλσαμόνα, στο τέλος της εορτής αυτής, ο μεν Αυτοκράτορας διένε με ιδιόχειρα βάγια και σταυρούς, ο δε Πατριάρχης κεριά για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Το βυζαντινό αυτό έθιμο παρέλαβαν και τηρούσαν με ευλάβεια και οι τσάροι της Ρωσίας, τους οποίους ακολουθούσε ο κλήρος, ξεκινώντας από το Κρεμλίνο και καταλήγοντας στο Μητροπολιτικό Ναό. Στην Ελλάδα ανταυτόν διατηρείται μόνο η διανομή των βαΐων από τους ιεραρχούς των εκκλησιών. Κατά τη λειτουργική τελετουργία την Κυριακή των Βαΐων τελείται η Θεία Λειτουργία του Χρυσοστόμου. Καλημέρα, χρόνια πολλά, με το καλό να γιορτάσουμε την Ανάσταση.